σε μη κι αγιό κλίμα, το σημαντικό, το ασήμαντο. Κάτω από την Ακρόπολη, άνθρωποι πολλοί, κουρασμένοι ανέμενοι, ήρωες δειλοί, πολεμούν κι αρπάζονται με το διπλανό και νοιάζονται. Φαντάζεσαι πόσο χάρηκα και για τους δυο σας. Ειλικρινά. Το ξέρω, Στελιού. Εγώ πάλι είμαι μπερδεμένη. Απ' τη μια μεριά είμαι χαρούμενη, απ' την άλλη δεν σου κρύβω ότι φοβάμαι. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Τι φοβάσαι τώρα? Την πολλή ευτυχία, Στελιού. Αυτό. Δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα από εδώ και πέρα. Θα έχεις πια τον Δημήτρη δίπλα σου. Αυτό που ήθελες, τον άνθρωπό σου. Να κάνω πάνω όλα καλά. Τι θα πάρεις? Εσύ, τι θα πάρεις? Ένα χυμό πορτοκάλι. Ένα ουίσκι. Χωρίς πάγο. Ουίσκι τέτοια ώρα, βρε Χριστίνα. Έλα, βρε Στέλιο, να τον οθώ λίγο. Μα δεν τα είπαμε προχτές. Τι προχτές? Προχτές ήμουν μεθυσμένη. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Προχτές μου έλεγες πως δεν αντέχεις τη μοναξιά. Πως σε πείζει αυτό που ζούσες. Τώρα όμως τι λόγους έχεις να πίνεις? Έλα, βρε Στέλιο, μην το κάνουμε τώρα θέμα για ένα ουίσκι. Δεν το κάνω θέμα χωρίς λόγο. Τι θες να πεις, Στέλιο? Ανησυχώ για σένα, Χριστίνα. Το ποτό είναι κακή συνήθεια και δεν ξέρεις ποτέ που θα σε βγάλει. Δεν είμαι κανέναν υλικό. Γι' αυτό λοιπόν θα στα πω στα ίσα. Πίνεις πολύ, Χριστίνα, δεν το ελέγχεις. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αυτό έχω καταλάβει. Στέλιο, είσαι υπερβολικός. Ήπια μια-δυο φορές λίγο παραπάνω, αυτό είναι όλο. Δεν είναι λόγος τώρα αυτός να μου κάνεις κήρυγμα. Αυτό έχεις καταλάβει εσύ? Πως θέλω να σου κάνω κήρυγμα? Ανησυχώ για σένα, Χριστίνα, γι' αυτό στα λέω. Κακώς ανησυχείς. Πρέπει να προσπαθήσεις να το κόψεις. Αφού μάλιστα λες πως δεν σου έχει γίνει και συνήθεια, ακόμα καλύτερα. Εγώ να σε βοηθήσω θέλω. Το ξέρω, Στέλιο, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι ευκαιρία, Χριστίνα, τώρα. Τώρα που πάει να φτιάξει η ζωή σου, θα έχεις δίπλα το Δημήτρη. Μην τα χαλάεις όλα, Χριστίνα. Είναι κρίμα. Άδικα ανησυχείς, Στέλιο. Δεν υπάρχει λόγος. Μακάρι. Μακάρι να κάνω λάθος. Το εύχομαι. Τα κρεμμυδάκια μου, όταν τα βλέπω με ζαλί. Μαμά! Μαμούνια να σε φάνε. Τι έπαθες, ρε? Είδες τη φάτσα στο καθρέφτη και τρόμαξες? Τη δική σου την έχεις δει? Με τρένο, τρακαρές. Άστα αυτά τώρα και πες μου, πού εξαφανίστηκες? Ιταλία, ήμουν καλεσμένος σε επίδειξη. Τι σοή επίδειξη? Τάπερ. Τι θες να ήταν στην Ιταλία, ήταν μόδας ήταν. Α, μάλιστα. Καλά το κατάλαβα. Αυτός κάπου αλλού θα διασκεδάζει και εξαφανίστηκε. Μπα, χάλια πέρασα. Όλο γυναίκες, παντού γυναίκες, χιλιάδες γυναίκες. Σκέτη πλήξη. Κατάλαβα. Αρσενικό, μηδέν, γυάλισε το μάτι σου, Εντελώς. Μόνο τις δύο τελευταίες ημέρες έκανα κάποιες γνωριμίες στη Βενετία, στο σπίτι μου φιλοξενούσαν, αλλά μην φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο, δεν. Ναι, κατάλαβα. Αν έβρισκες και στα εσώρουχά σου, θα είχες φύγει από προχτές. Λάθος κατάλαβες. Σκεφτόμουν συνέχεια το Βαγγέλη. Μου έλειπε. Άστε τώρα τα δικά μου, για πες μου τα δικά σου. Τι χάλια είναι αυτά? Και μη μου πεις ψέματα, όλο και κάτι έμαθα. Τίποτα, είχαμε μια συζήτηση φιλοσοφικού επίπεδου με τον Ηρακλή απέναντι και διευρύναμε κάπως παραπάνω. Κάπως εσύ λες αυτό το χάλι, Σαν μασκαράς, παιδί μου. Α, τώρα που είπα μασκαράς, να κάνουμε καρναβάλι, κάτι να ξεκουνηθεί εδώ, παιδί μου. Καλά, στην Βενετία γίνεται χαμός. Ναι, το ξέρω, έχουν προβλήματα εκεί πέρα. Πλημμυρίσαν τα υδραυλικά που έχουν. Τι ασχετοσύνη. Καλή, για το καρναβάλι, λέω, χαμός γίνεται. Και στην Πάτρα γίνεται χαμός, τι να κάνουμε τώρα. Και είναι λόγος αυτός να μην γίνει και εδώ? Να γίνει, ρε παιδί μου, κάτι έχουμε στο μυαλό μας, κάτι θα κάνουμε, έχουμε σκεφτεί κάτι. Κάτι, έτσι πρόχειρα, παιδί μου. Έχεις πάει σε Βενετία τέτοια εποχή? Γιατί έχω πάει εκτός εποχής. Έχει πάει όμως ο Κλέαγος και ξέρει. Ο Αυγουλάς. Α, καλέ, τι γίνεται αυτός με τη Μάρια, αν προχωράει? Με την Όπιστε. Για λέγε, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Αυτό το διάστημα που έλειπες, γίνανε κάτι.
Α, ο Αντώνης τα έφτιαξε με την Αντιγόνη. Εγώ υιοθέτησα τον Τζούνιορ. Ο Κλέαρχος μας ζήτηκε δίγαμος. Ο Ηρακλής τα έφτιαξε με τη Φόφη. Ρίξαμε και μια απεργία πείνας για να σώσουμε και εδώ πέρα τα μαγαζιά μας που κινδυνεύανε. Και κάτι ψηλά που δεν τα θυμάμαι ακόμη. Α, έφερα και μια ωραία παρτίδα κρεμμυδάκια θηβών. Σε ενδιαφέρει? Τέλεια, ενθουσιάστηκα! Το ήξερα, πώς να βάλω. Όχι καλέ, βγήκα από την πλήξη εννοώ. Πάω μια γύρα να μάθω λεπτομέρειες. Ναι, αν έχει συμβεί τίποτα καινούριο, έτσι. Και μόλις μάθεις, έλα από εδώ να σε πάρω με τα κρεμμυδάκια. Μην πάει στράφικη παρτίδα. Έχω πολλά, μου περισσέψουν. Τώρα μπορείς να μου πεις γιατί είσαι έτσι, γιατί έχεις αυτά τα μούτρα. Γιατί δεν το καταλαβαίνω, πατέρα. Αφού τους είπαμε όχι, γιατί τόση επιμονή. Γιατί δεν εγκαταλείπουν εύκολα μια ιδέα τόσων εκατομμυρίων, αγόρι μου. Εμείς μπορεί να είπαμε όχι, αλλά αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Θα προσπαθήσουν να μας μεταπίσουν. Εντάξει, και εσύ όμως δεν έπρεπε να δεχτείς να τους συναντήσεις. Δεν μπορούσα να το αποφύγω. Έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις. Να, καταφωνή. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Θα ανοίξω εγώ. Περάστε. Καθίστε. Τώρα είχαμε την κουβέντα σας με τον γιο μου. Πολύ χαίρομαι που είστε κι εσείς εδώ. Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι μαζί, σαν πιο ειδικός. Νομίζω πως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Τόσο απόλυτος. Γιατί? Κύριε πάλι, η απάντησή σας ήταν σαφής, αλλά εγώ θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε. Τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Κρίναμε ότι η απόφασή σας ήταν βιαστική και κάτω από πίεση. Θα θέλαμε να το ξανασκεφτείτε. Άλλωστε, κακώς πίστεψαν κάποιοι ότι εδώ θα γίνει ένα μεγαθύριο. Αυτά απαγορεύονται και από τους νόμους. Βεβαίως, αλλαγή χρήσης του χώρου, αλλά μέσα σε καθορισμένα πλαίσια. Εσείς είδατε τα σχέδια. Γιατί επιμένετε? Δεν νομίζω πως θα αλλάξει τίποτα. Η απόφασή μου είναι οριστική. Καταλαβαίνουμε πώς σας επηρέασε η απεργία των ενοικιαστών. Αν είναι αυτός ο λόγος, μπορούμε να τα κανονίσουμε μαζί τους. Ήδη είχαμε κάποιες επαφές που έδειξαν ότι και εκείνοι δεν είναι απόλυτοι. Η απόφασή μου δεν έχει καμία σχέση με εκείνους. Εσείς τα είδατε τα σχέδια? Ναι, τα είδα και ομολογώ πως εντυπωσιάστηκα. Τα βρήκα πολύ εμπνευσμένα. Έχετε κάνει καλή δουλειά. Αν και σας είπα την άλλη φορά. Θα ήθελα να πάμε μια βόλτα εδώ γύρω να μιλήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και εδώ. Θα ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση, αν και σας είπα. Σας παρακαλώ. Δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω. Να σας δείξω. Θέλω κάποια πράγματα. Άλλωστε, εμείς με τον πατέρα σας έχουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα. Έστω. Δεν θα αργήσουμε. Είναι πολύ δεμένος με αυτόν τον τόπο. Όπως όλοι μας, άλλωστε. Το καταλαβαίνουμε, αλλά προσωπικά θα ήθελα να σας ζητήσω να το παγώσουμε για λίγο. Να μην πούμε ότι το τελειώσαμε ακόμα. Να το παγώσουμε. Να περάσει η πρώτη αρνητική εντύπωση. Γιατί επιμένετε? Γιατί, κύριε πάλι, αυτό το έργο είναι πολύ μεγάλο και αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως ήταν λάθος μας που σας πιέσαμε να αποφασίσετε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Σκεφτείτε το με την ησυχία σας και θα δείτε πως έχουμε δίκιο. Πάντως, εμένα όλα αυτά μου φαίνονται κουφά. Να πλακώνονται σαν παιδιά του δημοτικού, ούτε σε χωριό να ήταν. Μα και σε χωριό αυτά δεν θα συνέβαιναν. Τι νομίζεις, ρε εσύ, ότι εγώ το ήθελα? Κάτσε, ήθελα να γίνω θέμα σε όλη τη γειτονιά. Το ήθελες, δεν το ήθελες, όρμησες όμως. Εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Τι νομίζεις, τους βλέπω τη μια να φιλούνται στη μέση του δρόμου, την άλλη να πλακώνονται στα χαστούκια. Εσύ χτύρπια. Και είπες εσύ, να μην πάω εγώ πίσω, ε. Εντάξει, ρε Φωφάκη, αφού σου είπα. Έχεις δίκιο, δεν το ήθελα. Γιατί μου το κοπανά συνέχεια? Sorry, μωρέ, sorry. Sorry, έλα, ας πούμε κάτι ευχάριστο. Μάλιστα. Για τον Ηρακλή δηλαδή, ε. Άντε, λέγε, τι γίνεται? Τι θες να μάθεις? Πώς περνάτε γενικώς, άντε, τι με κοιτάς? Πολύ ωραία. Αυτό φαίνεται, κοπέλα μου, ενώ παρακάτω, λέγε. Ξέρω εγώ τι να πω. Αισθάνομαι υπέροχα μαζί του, μωρέ. Έχουμε πολλά να πούμε, καταλαβαινόμαστε. Έχουμε κοινά οι δυο μας. Μπράβο, ρε Φωφάκη. Πολύ χαίρομαι που εσύ τουλάχιστον, βρε, περνάς καλά. Και τον Αντώνη το λες? Και για αυτόν και για όλα. Για τη ζωή μου, λέω. Μπλέξαμε, ρε Φωφάκη. Μπλέξαμε σε μια περίεργη ιστορία. Να δούμε τι θα γίνει.
Και τι μου μείνει? Ούτε το δικαίωμα να κάνω όνειρο. Ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς όνειρο, ρε Φόφη? Γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Αυτό είναι η ζωή μου, ρε γαμώτο. Στην πλάκα με είχε πρωτοφέρει ο πατέρας μου όταν ήμουν παιδάκι. Θυμάμαι ότι με μάγεψε η ομορφιά της. Ξέρεις, ήταν και ο πατέρας μου αρχιτέκτονας. Ήταν? Ναι, τον έχω χάσει. Πέθανε πολύ νέος. Α, λυπάμαι. Πάντως, από τον τρόπο που μιλάς για τον πατέρα σου, φαίνεται πως το θαύμαζες. Και τον θαύμαζα και τον αγαπούσα πολύ. Ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Μου δίνε δύναμη γιατί πίστευε σε μένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θυμάμαι, μετά που τον έχασα, έψαχνα το γραφείο του. Και βρήκα τακτοποιημένο σε ένα κουτί ένα μικρό μολυβάκι. Αυτό ήταν το μολύβι με το οποίο πρωτοζωγράφησα σαν παιδί. Το είχε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Κατάλαβα ότι ήθελε να μου το δώσει όταν θα έφτιαχνα το πρώτο μου επαγγελματικό σχέδιο. Δεν πρόλαβε. Πολύ συγκινητικό. Ναι, είναι. Πιστεύω ότι κι εσύ θα γίνεις ένας πολύ καλός μηχανικός. Παρά τις διαφωνίες μας, το πιστεύω αυτό για σένα. Από πού έβγαλες το συμπέρασμα? Έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Αυτό μου αρέσει πολύ. Και τι σχέση έχει αυτό με το καλός μηχανικός? Έχει. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι ακολουθούν το ρεύμα. Ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του, που μπορεί να λέει όχι, δεν θα κάνει ποτέ κάτι ψεύτικο. Με κολακεύεις. Αν και δεν με ξέρεις. Από το λίγο που σε γνωρίζω όμως, έχω καταλάβει τι άνθρωπος είσαι. Ξέρεις, σοβαρά σου μιλάω τώρα. Αν δεν είχα δεθεί τόσο πολύ με τους ανθρώπους, θα το έχτισα εγώ ίδιο στο μέρος. Θα σχεδιάσουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά ξέρεις, δεν φτάνει μόνο να κάνουμε ωραία σχέδια. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι που να τα χαίρονται. Αργείς πολύ για το πτυχίο? Χρωστάω δύο μαθήματα. Δώστα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα περάσεις με την πρώτη. Βγαίνεσαι να με δεις μηχανικό. Μηχανικός από τώρα. Με κολακεύει συνέχεια, το ξέρεις. Λέω απλώς αυτό που πιστεύω για σένα. Δεν θέλω να χαθούμε, Άγγελε. Σου έχω δώσει την κάρτα μου, κράτησε την. Πού ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Ξέρεις τι θα ήθελα, Βρεντενής? Να φύγω. Εγώ και ο Ηρακλής να φύγουμε. Μάλιστα, να φύγετε. Και πού να πάτε δηλαδή? Όπου και να πας το ίδιο είναι. Η ουσία είναι να περνάτε καλά μεταξύ σας. Με πλακώνει αυτή η γειτονιά. Ένας μικρό κόσμος είναι. Α, δεν έχεις δίκιο. Εμένα αυτό ακριβώς είναι που μ' αρέσει. Εγώ ποτέ δεν το άντεχα. Θέλω να φύγω μακριά, να χαθώ, ρε παιδί μου. Να μην με ξέρει κανένας. Έπειτα είναι και ο Μπάμπης. Τι είναι ο Μπάμπης δηλαδή? Αφού τα βρήκατε, τι σε πειράζει τώρα? Μα δεν είδες? Στα καλά καθούμενα να πλακώνονται. Τι θα γίνει δηλαδή? Όποτε θυμάται ο Μπάμπης θα πηγαίνει στον Ηρακλή και θα πλακώνονται. Να σου πω κάτι, δεν θα θυμώσεις όμως. Μαζί σου θα θυμώσω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ την Αντιγόνη τη δικαιολογώ. Παιδάκι είναι. Α, δηλαδή εμένα δεν με δικαιολογείς, έτσι? Αυτό δεν θες να πεις? Ναι, αυτό θέλω να πω. Ούτε εσένα δικαιολογώ, ούτε τον Ηρακλή, ούτε τον Μπάμπη. Εντάξει, ο Ηρακλής δεν το ξεκίνησε, αναγκάστηκε να αμυνθεί. Εσύ όμως, ο Μπάμπης. Κακιά στιγμή ήταν, ρε Φόφη. Εντάξει, και εσένα σε δικαιολογώ, είχες τους λόγους σου να φουντώσεις. Τον Μπάμπη όμως, ρε φιλενάδα, δεν μπορώ να τον δικαιολογήσω. Α, να σου πω κι εγώ κάτι, ε? Είσαι προκατηλημένη. Γιατί και ο Μπάμπης άνθρωπος είναι. Ε, κάτσε ρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή τα πήρε. Μην τον δικάσουμε κιόλας. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι υπερβολική εγώ. Κάποια στιγμή είπα στον Ηρακλή ότι όλα αυτά τα καθημερινά με κουράζουν και μου απάντησε ότι αυτά είναι το αλάτι της ζωής. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να είναι και έτσι. Ίσως εμένα να μ' αρέσουν τα ανάλατα. Ξέρω εγώ. Ίσως να φταίω εγώ. Με το που έφυγε η μάνα σου, τα έκανες, μη σου πω πως τα έκανες. Και τι σε νοιάζει εσένα? Πώς δεν με νοιάζει, έχω κι εγώ ευθύνη. Δεν κατάλαβες, δηλαδή το παίζει μπαμπάς μου. Αντιγόνη, μη μπουλά τσαμπουκά σε μένα. Εγώ σου μιλάω γιατί σε νοιάζομαι. Πήγες και έμπλεξε με έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος τζοκαδόρος. Αυτός μέχρι προχτές έπαιξε το μαγαζί της γυναίκας σου στα χαρτιά. Δεν έχει ξαναπαίξει από τότε, το έχει κόψει. Αντιγόνη, ο τζόγος δεν κόβεται, είναι αρρώστια. Χτες έπαιξε στα χαρτιά το μαγαζί, αύριο θα παίξει εσένα στα χαρτιά. Έλα, κόψε κάτι, εντάξει, πού ζούμε? Αντιγονάκι, μαζέψου. Μήπως θες να τηλεφωνήσω στη μάνα σου να έρθει να σε πάρει? Να αφήσει τη μάνα μου εκεί που είναι. Δεν κατάλαβες, δηλαδή ξαφνικά το παίζει και δαιμόνας μου. Ρε παιδάκι μου, δεν μ' αρέσει να σε βλέπω να τραβιέσαι έτσι. Προχτές πλακωθήκατε σμπουνιές μέσα στον δρόμο. Σε πλάκω στα χαστούκια, γίνατε ρεζίλι. Δεν πλακωθήκαμε στα χαστούκια. Δεν έβλεπα, ε. Ωραία, εντάξει. Τσακωθήκαμε, εγώ έφταιγα. Δεν έγινε και τίποτα. Έγινε, ρε Αντιγόνη. Έγινε, αυτό προσπαθώ να σου πω. Είσαι με έναν άνθρωπο που μέχρι χτες το συντηρούσε η γυναίκα του. Μήπως τώρα θέλει να το συντηρήσει εσύ? Δουλεύει σαν το σκυλί, δεν το βλέπει. Τι θες να πεις τώρα, τον άλλαξε εσύ?
Ρε Αντιγονάκη, άκουσα να δεις κάτι. Εγώ σ' αγαπάω, το ξέρεις. Τέλος πω, δεν είναι εγκληματίας ο άνθρωπος, απλώς δεν είναι για σένα. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Εσύ γιατί δεν καταλαβαίνεις λίγο εμένα. Μα τι να καταλάβω, αφού σου λέω πώς είναι όλο το μπέρδεμα. Προσπάθησα να καταλάβεις, ξέκοψε από αυτόν. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς. Αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Δεν μπορώ γιατί τον αγαπάω ακόμα. Δεν υποφέρεσαι πια, το ξέρεις. Όπου πάω μπροστά μου σε βρίσκω. Μελά, λατρευτή μου Μαριά. Εδώ είναι η γειτονιά, μπορείς να το καταλάβεις. Α, αυτός είναι γνωστός. Συγγνώμη που σας ερωτώ, αλλά έχω τους λόγους μου. Η καταγωγή σας μήπως είναι από την Αίγυπτο? Όχι, όχι, όχι. Από την Κρήτη. Περίεργο, ξέρετε, είχα την εντύπωση ότι σας είχα συναντήσει κάπου εκεί γύρω. Ναι, ναι, στην τρίτη πυραμίδα δεξιά. Άσε τον άνθρωπο ήσυχο, Χριστιανέ μου. Καλέ, εσείς δεν είστε ο δικηγόρος που θέλετε να μας καταδαφίσετε? Όχι, όχι ακριβώς. Έψαχνα να βρω μια κοινή λύση. Βέβαια, είχατε κι εσείς τους λόγους σας να αντιδράτε. Φαίνεστε όμως πολύ έξυπνη γυναίκα για να αντιληφθείτε ότι τα συμφέροντά μας δεν συγκρούν. Μήπως ζούσατε στο Μέχικο εν έτη 1979? Όχι, λυπάμαι. Στο μεταξουργείο για μερικά χρόνια, σας λέει κάτι. Ωραίο το μαγαζί σας. Ω, ευχαριστώ πολύ. Γούστα της κόρης μου, της Ανούλας. Η κόρη μου. Μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Ξέρω τι κάνω. Δώσε, Ανούλα μου, το χεράκι στον κύριο. Ο κύριος. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Βλαντάκι Σύφης. Χαίρο πολύ, αξιάγαπητε κύριε. Ξέρετε, επειδή είμαι τύπος που επιμένει και λόγω του ότι είμαι βέβαιος ότι κάπου έχουμε συναντηθεί, μήπως περάσατε από Βραζίλια το προαναφερθέν έτος? Θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ μου στη Βραζιλία. Κρίμα, είναι θαυμάσια χώρα. Τότε να πάστε εσύ να ησυχάσουμε για λίγο. Εάν θέλετε να ψωνίσετε, εννοείται για τη γυναίκα σας, μπορούμε να σας κάνουμε πολύ καλή τιμή. Όχι, δεν είμαι παντρεμένος, κυρία. Μαριάνθ, κακός. Καλός. Ώστε δεν είστε, πρώην γάμος το ενεργητικό σας υπάρχει. Μαμά, μην κάνεις αδιάκριτες ερωτήσεις στον κύριο. Όχι, όχι, η μητέρα σας μου είναι πολύ συμπαθής. Κι εγώ της ιδίας γνώμης είμαι. Είδες που πάει γυρεύοντας, μην ανακατεύεσαι λοιπόν, ξέρω τι κάνω. Δεν μας απαντήσατε όμως. Τι δεν σας απάντησα? Αν υπήρξατε παντρεμένος. Όχι, όχι, ποτέ. Κακός. Καλός. Δεν είχα την τύχη. Α, την είχαμε όμως εμείς. Λοιπόν, και μια και γνωριστήκαμε, δεν περνάτε μέσα να σας προσφέρουμε ένα καφεδάκι? Δεν το πιστεύω. Να μην σας βάζω σε κόπο. Ο κανένας κόπος, μην το ξαναπείτε. Είστε από την Κρήτη λοιπόν, Εμείς είμαστε από την Αργολίδα. Εγώ είμαι κόρη υπουργού, ξέρετε. Και βεβαίως εννοείται και η Ανούλα μου είναι εγγονή υπουργού. Ρε Αντώνη, μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Τι τρέχει, ρε Ηράκλη? Τι γίνεται με την Αντιγόνη, πώς να μου πεις? Δεν σε πιάνω, για κάτω, Λιανά. Έχω υποσχεθεί στη μάνα της να την προσέχω. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μεταξύ σας, πρέπει να της τα πω όλα. Τι να της πεις δηλαδή, δεν είναι κανένα ανήλικο? Τι είναι, ρε Αντώνη, καμιά όρημη γυναίκα? Και εντάξει αυτή, είναι πιτσιρίκα, είναι αυτό που είναι. Εσύ είσαι κοντζά μου άντρας, δεν τρέπεσαι? Γιατί να τραπώ? Αυτό θα μου πεις. Εδώ δεν τράπηξες για πιο χοντρά πράγματα, να τραπείς γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου το πω στα ίσια. Ξέκοψε το συντομότερο από την πιτσιρίκα. Πού το πας, ρε Ηράκλη, τώρα? Πού να το πάω, ρε Αντώνη, μόνο του πάει, εγώ το πάω. Είναι μία μικρή κοπέλα. Τι μέλλον έχει μαζί σου, δηλαδή τι μπορείς να της προσφέρεις? Κάτσε τώρα, γιατί πήρες φορά, έτσι. Εσύ με ποιο δικαίωμα χώνεσαι στη ζωή μου? Δεν χώνομαι στη ζωή σου, ρε Αντώνη. Η πιτσιρίκα με ενδιαφέρει. Λοιπόν, κοίτα για να τελειώνουμε. Το τι κάνω στη ζωή μου είναι δικός μου λογαριασμός. Εσένα δεν σου πέφτει λόγος, εσύ κοίτα τη δική σου. Ήθελα να ξέρω αν έρθει η μάνα της και σου ζητήσει το λόγο, αν θα της έλεγες τα ίδια πράγματα. Τι να της έλεγα, μωρέ? Τι να της έλεγα? Πρέπει να λογοδοτήσω σε κάποιον δηλαδή. Και αν έχει πρόβλημα η Αναστασία, ας έρθει να τα πει στην κόρη της. Εσύ τι είσαι τώρα, προστάτης φτωχών και αδυνάτων? Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει σκοπό να ξεκόψει μαζί της. Θα ξεκόψουμε όποτε γουστάρουμε εμείς, όχι όποτε θες εσύ. Ή είσαι πατέρας της και δεν το ξέρουμε. Οκ, εγώ στα είπα πάντως. Μην πεις ότι δεν στα είπα. Και απειλές αλλού, έτσι. Εγώ δεν είμαι μπάμπης. Good afternoon, Dennis. How do you do? Εγώ do, να την κάνω, do in...
Γεια σου, ρε Μπάμπη, με τα εγγλέζικά σου. Έλα, έλα, σε ήθελα. Τι, μη μου πεις ότι είναι άκυρο το γεύμα, τρελαθώ. Όχι, ρε παιδάκι μου, το γεύμα ισχύει. Ωραία, εντάξει, αφού ήσυχα, αφού είναι εντάξει το φαγητό, όλα τα άλλα μη σε απασχολούν. Έλα, έλα, άλλο σε ήθελα. Πρέπει να οργανώσουμε το αυριανό μπαλ μασκέ. Ποιο μασκέ, γιορτή, δεν είμαστε, θα κάνουμε. Το ίδιο δεν είναι, ρε Μπάμπη. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, μπερδεύτηκα. Γεια, συνέχισε, γεια, συνέχισε. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε από τώρα τα βασικά. Συμφωνώ και παρακρατώ. Επικρότω. Πάλι λάθος το είπα. Ωραία, εντάξει. Πάντως, να ετοιμάσουμε κάτι για φαγητό, έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Λες, μωρέ, φαγητό. Εγώ λέω, μήπως ήταν καλύτερα έτσι να πάρουμε τίποτα φρέσκα φρουτάκια από το μαγαζί σου. Λες φρουτάκια, μην λες φρουτάκια. Τέτοιες μέρες, λες φρουτάκια τώρα. Θες να νομίζω ότι κάνω παράνομο τζόκο για να πλακώσουν οι κάμερες εδώ πέρα παραμάσκαλα με τα Μπάμπι Φρούιτς. Είσαι καλά. Καλά, ρε Μπάμπι, μην κάνεις και έτσι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, θα ετοιμάσουμε φαγητό. Όλα είναι υπό έλεγχο, έτσι. Το φαγητό τα αποφάσισα σίγουρο, δεν υπάρχει άλλο. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Τι άλλο έχει να κάνουμε. Λοιπόν, τι άλλο. Α, θα φροντίσουμε για το στολισμό και για το κρασί και είμαστε εντάξει. Ωραία. Ρε Μπάμπι. Ρε Μπάμπι, τον κόσμο τον ειδοποιήσαμε. Γίνεται γιορτή και μάλιστα μασκέ χωρίς να έρθει κόσμος, δεν γίνεται. Τώρα τι θα παθαίναμε. Πρέπει να τους ειδοποιήσουμε από σήμερα. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τους άντρες και εσύ τις γυναίκες και τον Μπότη. Συμφωνή. Συμφωνή. Εσύ τι αποφάσισες να ντυθείς. Δεν ξέρω ακόμα, ρε Μπάμπη. Πάντως όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι η μαμά μου με είχε ντύσει νυχτερίδα. Φοβερή στολή, πολύ ωραία. Εμένα πάντως, από ό,τι θυμάμαι, κάθε χρονιά με έδινε διαολάκι. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Καλά, δεν κατάλαβα. Γελάω και μόνο με την ιδέα, θα ήσουν καταπληκτικός. Τι θα βάλεις εσύ. Εγώ τι να σου πω τώρα, σκέφτομαι κάτι ασορτή με τον Τζούνιο, ρε. Κάνα ζωάκι, κάνα καγκουρό σκέφτομαι να ντυθώ, δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ. Πάλι έλεγα μπα και πίσω τον Μπότη να ντυθεί παραμάνα, μπα και κρατάει το μωρό, δηλαδή. Αλλά χλωμό το βλέπω. Αυτό θα θέλει να ντυθεί σαν Ντάρκ. Να σου πω, Μπάμπη, θα περάσουμε υπέροχα. Θα γελάσουμε με την ψυχή μα, είμαι σίγουρη. Να γελάσουμε, κορίτσι μου, να γελάσουμε. Γιατί να μην γελάσουμε. Διότι όπω έλεγε και ένα διάσημο. Μη με ρωτήσει φυσικά, δεν θυμάμαι ποιο. Κάτσε κάτι, το ξέχασα πάλι. Ευτυχώς τα χαρτάκια. Τι άλλο. Α, άκου τι έλεγε ο διάσημος. Να γελάς με τα λάθη σου. Το γέλιο μακραίνει τη ζωή. Μη γελάς ποτέ όμως με τα λάθη των άλλων. Μπορεί να τη μικρύνει. Γεια σας. Καλώς. Να θυμηθώ να σου φτιάξω κλειδιά. Δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται. Από εδώ και πέρα σπίτι σου είναι. Πρέπει να έχεις κλειδιά. Ο Άγγελος είναι πάνω. Όχι ακριβώς. Τον πήρε αυτή η αρχιτεκτόνισσα και πάει να του δείξει κάτι. Δεν θα αργήσουνε. Ήρθανε πάλι εδώ. Δυστυχώς ναι. Επιμένουνε. Δεν το βάζουν κάτω. Λείπουν ώρα. Όχι ακριβώς. Όπου να είναι θα γυρίσει. Εδώ κοντά πήγαν. Θα πάω μια βόλτα και θα ξαναγυρίσω. Αν έρθει ο Άγγελος, τι να του πω. Να με περιμένει. Γεια σας. Γεια σου. Αλήθεια, δεν ξέρετε πόσο χάρηκα που δεν καπνίζετε. Κρίμα που φεύγετε τόσο γρήγορα. Πρέπει, με περιμένει η συνεργάτης μου. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την γνωριμία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον καφέ. Και τώρα που γνωριστήκαμε, ελπίζω ότι θα ξανάρθετε. Αλήθεια μου δίνετε την κάρτα σας, αχρίαστος να είστε. Αν και εμείς βέβαια θα σας ξαναχρειαστούμε. Πολύ ευχαρίστως να σας τη δώσω. Γεια σας. Δεν σε είδα. Φυσικά. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Επιμένουν ακόμα. Δεν πειράζει. Άσου να επιμένουν. Τη δουλειά τους κάνουν κι αυτοί. Εσύ. Εγώ τι εγώ. Εσύ θα μου πεις. Τι έλεγες με τη... Μα, τίποτα σπουδαίο. Ξέρεις τώρα. Περί αρχιτεκτονικής. Γι' αυτό είχε ενδιαφέρον η συζήτηση. Φαινόταν εξάλλου από μακριά. Κοίτα, το σκέφτηκα σοβαρά. Και δεν πάει άλλο μεταξύ μας, ρε Αντιγόνη.
Πρέπει να χωρίσουμε. Ενθυμούμε κάθε καθαρά Δευτέρα το ένθυμο του βαψίματος. Τώρα ουδείς το τύρι. Τότε έβγαινε στον δρόμο, με βάφανε στο πρόσωπο με βερνίκι και το ευχαριστώ σου. Ευτυχώς ακόμη και τώρα όμως κρατάμε μερικά έθιμα. Άρε ταραμοσαλάτα αθάνατη! Κάνε λίγο κράτη ρε μπάμπη, έχεις φάει 7 πιάτα, θα πας τίποτα. Πάμε, για μένα καθαρή Δευτέρα έξω ταραμοσαλάτα. Πώς θα έχω αλλιώς δυνάμεις για να πάω να κάνω αμόλα καλούμπα. Από εκεί αντλείται ενέργεια. Ναι, σαν τον τυραμόλα. Α, διάβαζα πολύ τυραμόλα όταν ήμουν στα καλάθια. Και καβαδία επίσης. Μέγα σπίτι. Με συγκινούσε η φράση «Υπάρχει κάτι πιο βαθύ που με λερώνει». Γεύου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Είχα πολύ χρόνο να διασχίζαμε τους ωκεανούς. Απειγό άσχητος. Τι κάνεις έτσι, ρε. Φάει πιο ρεύμα, δεν σου πάρει κανένα. Έχει δίκιο ο κύριος Μπάμπης. Η ταραμοσαλάτα είναι εξαιρετική. Διαχειρός Μαριάνθης, εξαιρετική. Ναι, ναι, εξαιρετική. Πολύ ωραία αυτά είναι, για στα χέρια της είναι. Και τα καλαμαράκια επίσης, πολύ ωραία, ποιος τα έφερε. Ο Ηρακλής. Έσχος είναι, έσχος. Α, δεν έχετε δίκιο. Ωραία τα μαγείρεψε ο κύριος καφέτης. Πάτα ολόκληρα φάτα, παθητικά μου φάγω τα καλαμαράκια της σουφιάς. Ρε Παναγιωτάκη, φύγε από εκεί πέρα σου λέω. Κοίτα με τον Αϊτό ρε παιδί. Ρε θα πάει στα σύρματα και θα γίνεις κάρβουνο. Ρε Αντωνάκη, πάρ' τον και εσύ να πάτε εκεί πέρα στο φιλοπάπου να πετάξει τον Αϊτό. Άντε αγόρι μου, πηγαίνετε καμιά βόλτα. Εδώ, θα πάμε όλοι μαζί αργότερα. Να θέλω να δω και τον δήμαρχο να του πω τα παράπονά μου. Τι παράπονα. Τα όπα, γενικώς έχω πολλά παράπονα και θέλω να τα πω στον δήμαρχο. Δεν έχεις ακούσει που λέει τα παράπονά σου στον δήμαρχο. Άσε ρε και λίγη τραμοσαλάτα να φάτε κανένας άλλος. Αμέσως την παίρνεις, κάτσε μια μπουκιά να φάμε κι εμείς. Άρα, φούλη μου. Γεια μας, γεια μας. Καλή Σαρακοφτή. Να είμαστε καλά. Γεια σας, να είμαστε καλά. Μάριαν. Όχι να το πενευτώ, αλλά η ταραμοσαλάτα είναι αριστούργημα, μπράβο μου. Γεια στα χέρια σου, Μαριάννη. Α, η αλήθεια να λέγεται. Χαιρετώ την ομίγυρη. Ω, καλώ τον κύριο Κλέαρχο. Λατρευτή Μαριάννη, αυτό είναι για σας. Δεν το θέλω, Χριστιανέ μου, δεν βλέπω τι τρώω. Σας το έφερα για να μην πηγαίνετε να ξαναβάζετε. Σας απάλαξα από τον κόπο. Υπονοείς ότι τρώω πολύ, ε? Όχι, μην παρεξηγείτε τις προθέσεις μου. Είναι αγνές. Σαν τα υλικά του Ηρακλή. Δεν καταλαβαίνω αυτό που προέκυψε. Έλα, μωρέ, μην δίνεις σημασία τώρα, την ξέρεις τη μάνα μου. Λατρευτή μου, Μαριάννη, ποια είναι η γνώμη σας για την καθαρά Δευτέρα? Βρώμικη. Σαπατίνες, καταετή, οχλαγωγία και όλοι ξαμολυμένοι με ένα τάπερ. Όπως το καλοκαίρι, όταν έχει καύσωνα στη θάλασσα. Ο κόσμος θέλει να βγει. Καθαρά Δευτέρα είχε νόημα όταν ήμουν εγώ παιδίσκη. Με έπαιρνε ο πατέρας μου, θυμάμαι, το αυτοκίνητο και πηγαίναμε στις εξοχές. Της Αργολίδος. Αχ, απλώναμε το καρότροπο στο μάντιλο, βγάζαμε τα νηστίσιμα, καθόμασταν εκεί μέχρι το βράδυ, αναπνέαμε καθαρό αέρα. Αχ, άλλες εποχές, η νεολαία, έχει δίκιο η ωραιοτάτη Μαριάννη. Ο κόσμος σήμερα... πάει στο φιλοπάπου και όλοι με ένα τρανζίστορ στο χέρι και ο καθένας με τη δική του μουσική. Έχω ακούσει εγώ σε τέτοια... Καζαντζίδη, Αλεξίου Νταλάρα, Βασίλη Καρά, Ερίκο Μασίας, Κλαρίνο και Σοπέν, όλα μαζί ανακατεμένα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Στην αρχή θέλει και ξέρει μουσική, μετά καταλήγει σε κλαρίνο και ιτιά. Δηλαδή το κλαρίνο και ιτιά είναι στο αίμα του Έλληνα. Όλοι το παίζουν ξένα και μετά από λίγο κλαρίνο, εγώ δώσε και ιτιά. Τι τρώμε ρε παράγια, ό,τι όρεξη ήταν να πάρεις, το πεις ορεκτικά είναι αυτά, τσίπα και τίποτα άλλο. Μα δεν βλέπω κι εγώ τόση ώρα, λέω έγκυος είναι. Όχι καλά, μπα, τι λες τώρα, η Ανούλα μου έτσι ήταν παιδιόταν. Με το ένα χέρι κρατούσε το γάλα και με το άλλο τα ραπανάκια. Κι εγώ όταν ήμουν έγκυος, όλο ραπανάκια μασούλαγα. Τι έπαθες, παιδάκι. Συγγνώμη. Θα τις έπαθες, Μαριά, δεν είναι. Το πολύ ραπανάκι της ήρθε με τόσο. Τι λες. Τι παιδάκι, δεν έχει σημασία. Σούλα. Μες τα παιδιά να πάρουν τα μπουφάνια, έρχομαι να φύγουμε. Φτάσου, Αντώνη, φτάσου, θα πάρουμε και καμιά λαγκάνα για τον δρόμο, γιατί αμόλα καλούμε συνέχεια.
και θερμίδες, πώς να το κάνω. Να πάρεις και δυνάμεις γιατί έχεις άδειο στομάχι. Εντάξει, δεν λέω, τσίμπησα κάτι. Ωραίες να κάνεις πάντως, δεν μπορεί να πεις. Τώρα από παλαγάνα θυμήθηκα ένα δάσκαλο που είχαμε στο σχολείο, ο οποίος είχε κάτι αυτιά, σαν λαγάνε ήταν. Εγώ ήταν συνέχεια λοιπόν και μου τράβα και τα αυτιά. Σου λέω, όχι μόνο εγώ, να έχει και κανένα άλλο αυτιά σαν του γαϊδάρου. Τώρα αυτό γιατί το είπα, εγώ δεν κατάλαβα. Αντώνη. Τι θες? Να σου μιλήσω δύο λεπτά. Λέγεται. Όχι εδώ, οι δυο μας. Ό,τι είχαμε να πούμε, οι δυο μας το είπαμε. Τι είπαμε? Δηλαδή το εννοούσες ότι τελειώσαμε? Νομίζω πως ήμουν ξεκάθαρος. Έτσι στην ψύχρα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, γιατί ρε γαμώτο. Παιδιά, παιδιά, σιγά. Αν είναι να αρχίσετε τα χαστούκια μέσα στον δρόμο μπροστά στον Τζούνιορ, θα επέμβω. Εντάξει, όχι εδώ πέρα τη σήμερα. Όχι, εντάξει, δεν ανησυχείς. Όχι, τίποτα άλλο, είναι και σούλα απέναντι. Μα βλέπει μαζί με τα παιδιά. Γίνεται καθαρή Δευτέρα σήμερα, αφήστε, καθαρίστε αύριο, έτσι. Όχι τώρα. Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, πάμε εμείς. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, έτσι. Ρε Αντώνη, γιατί την κάνεις έτσι? Δηλαδή, να σου μιλήσω θέλω, σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέω. Περιμένω τα παιδιά να τα πάω στο φιλοπάπου. Να έρθω κι εγώ. Τι λες μωρέ τώρα, να έρθεις κι εσύ. Τρελάθηκες, ποιος σε κάλεσε? Ο Μπάμπης. Τι, εγώ, πότε? Έλα ρε Μπάμπη, να έρθω να σου κρατάω το μωρό. Γιατί, θέλει να πετάξει τα καρτέλια του γιόλα. Δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται να έρθεις μαζί τώρα, άλλε. Πάμε να φύγουμε σε παρακαλώ, λοιπόν. Σε χαιρετώ. Γέλα, γέλα, την αστείο τώρα, μην και μας βλέπουν να μας πάνε τρεφά. Αντώνη. Ρε τι πάθαμε. Γιατί μου φέρεσαι έτσι ρε γαμώτο? Δηλαδή τι θέλεις να κάνω, καμιά τρέλα? Ρε δεν πάει να κάνεις και δύο. Έλα, μίλες για πράγματα τώρα. Τι τρελός είσαι, μίλες για. Άσε μας ρε Μπάμπη τώρα. Πάμε απειλή του Αντιγονάκη ότι θα κάνει τρέλα. Ας κάνει. Σε παρακαλώ, δεν είσαι σωστός τώρα. Στα έχουμε άξιμα ξεμπερδέματα. Πάμε, σε παρακαλώ. Πολύ ωραία είναι έξω. Πάμε κι εμείς μια βόλτα μέχρι τη θάλασσα. Άγγελα, απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Θάλασσα θες μικρό μου? Πάμε να ξεσκάσουμε λιγάκι. Πατέρα τι λες? Μέχρι να ξεσκάσουμε θα έχουμε σκάσει. Μέχρι να φτάσουμε στην παραλία. Εντάξει πατέρα, με λίγη υπομονή και λίγη καλή θέληση όλα γίνονται. Ούτε υπομονή διαθέτω, ούτε την κίνηση αντέχω. Και σήμερα όλη η Αθήνα θα είναι στους δρόμους. Όχι, 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 όχι. Εσείς να πάτε όμως που έχετε κουράγιο. Και θα μείνεις μόνος? Μόνος? Δεν ακούς έξω μουσικές, κλαρίνα. Μόνος δεν θα είμαι. Επιμένεις? Ναι, ναι, όχι καλύτερα. Πηγαίνετε εσείς, παιδιά μου. Όπως νομίζεις. Εμείς τι θα κάνουμε? Δεν είπαμε. Θα πάμε προς θάλασσα Μαριά. Θα κάνουμε μια βολτίτσα, θα βρούμε ταβερνά και θα την αράξουμε. Άντε, ετοιμάσου. Λες να αργήσουμε? Εντάξει, δεν ξέρω, μην βάλουμε και χρονοδιάγραμμα. Έτσι δεν είναι, πατέρα? Ναι. Άντε. Ωραία, να πάρω ένα πουλόβερ γιατί κάνει ψύχρα το βράδυ. Μην αργήσεις και πού σε, μη κοιτάξτε στον καθρέφτη. Γιατί? Γιατί θα φύγουμε αύριο, γι' αυτό. Πώς είσαι, κοριτσάκι μου? Κάπως καλύτερα. Να σου κάνω λίγο αέρα? Όχι, 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 δεν θέλω. Θα συνέλθω τώρα. Μήπως θέλεις να σου φέρω λίγη λαγάνα, άναψε τίποτα ο Μπάμπης? Όχι, μαμά, μόνο που το σκέφτομαι, δε. Καλά, καλά, δεν σε πιέζω. Δε, μαμά, λες να καταλάβανε τίποτα? Ξέρω εγώ τώρα βέβαια, εγώ που την έχω τη μύγα, μάλλον, αλλά αν το σκεφτώ πιο ψύχραμα, πώς? Ένα νεμετούλι, ο καθένας μπορεί να τον κάνει, έτσι δεν είναι? Μαμά, μη λες αυτή τη λέξη, ανακατεύομαι πάλι. Καλά, καλά, πουλάκι μου, δεν λέω τίποτα. Άννα μου, ξέρεις τι φοβάμαι, κορίτσι μου, ότι θα έχεις πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Έμοιαξες σε μένα, έτσι κι εγώ, άσε τους πρώτους μήνες το τι τράβηξα. Μόνο που τα θυμάμαι, ανακατεύομαι. Ούτε αυτό να λες. Κάτι με πιάνε. Εντάξει, εντάξει, πουλάκι μου, εντάξει. Που λες ένα βράδυ, με πιασε να φάω γλυκό. Λέω, που λες στον πατέρα σου, πήγαινε οπωσδήποτε να μου βρεις γλυκό. Τον έστειλε οπωσδήποτε να μου φέρει γλυκό. Πάλι καλά που δεν τον έστειλες για τσιγάρα. Περνάει, που λες, καμιά ώρα. Έρχεται μετά αυτός με άδεια χέρια. Δεν έβρισκε ανοιχτό ζαχαροπλαστείο. Εγώ εκεί να θέλω οπωσδήποτε να φάω γαλακτομπούρεκο. Μαμά, δεν θέλω να ακούσω ούτε για γαλακτομπούρεκο, ούτε για φαγητά, ούτε για γλυκά. Καλά, καλά, κοριτσάκι μου. Πάντως, βρε Ανούλα μου, πρέπει αύριο οπωσδήποτε να πάμε σε ένα γιατρό να σε εξετάσει. Πολύ το αφήσαμε. Έλα. Σου φέρα κάτι να φας. Δεν έχεις φάει τίποτα ακόμα. Ευχαριστώ, βρε φιλενάδα. Να κυνηγάω τα παιδιά, να βάλουν τα μπουφάν τους, να προλάβουν να φύγουν. Δεν πρόλαβα κι εγώ. Εγώ πάλι συνεχίζω ακάθεκτη. Τρώω από το πρωί. Ναι, εκεί με την Άννα και τον Ηρακλή.
Να σου πω εσύ κάτι. Ξέρεις τι υποψιάζομαι. Μου φαίνεται ότι η Άννα είναι έγκυος. Όπα, να το και το αλάτι της ζωής. Να σου πω, φιλενάδα, εσύ δεν είσαι που δεν ασχολείσαι με αυτά, που δεν σε ενδιαφέρει η κοινωνική, η κριτική. Παραζήρωμαι, μωρέ. Μα βαριόμουνα κιόλας. Ήταν εκεί ο κλέαρχος, έλεγε κάτι ιστορίες. Απορώ δηλαδή με τον Ηρακλή που κάθεται και τις ακούει. Έλα μωρέ κι εσύ, τον δουλεύει τώρα. Και δεν μου λες, δηλαδή, λες τώρα να το μάθει η Μαριάνθη και να έχουμε δράματα. Α, εγώ νομίζω ότι το ξέρει η Μαριάνθη. Πες ξέρει τώρα. Τι λες μωρέ. Άμα σου λέω. Αγάπη μου, εσύ δεν λες. Κεραμίδες πετάς. Ναι, αφού εκεί που καθόμασταν. Σηκώνει τη Άννα να κάνει ημετό. Μπαίνει μέσα στο ζερί, τρέχει και η Μαριάνθη από πίσω. Ε, καλά μωρέ, εντάξει, πήγε να δει τι έχει. Ναι, αλλά νωρίτερα. Η Άννα έτρωγε ραπανάκια. Μόνο ραπανάκια. Ρε, εσύ τη λέω, έγκυος είσαι. Μετά για τη Μαριάνθη λέει, ναι, έτσι ήταν από παιδάκι μαζί με το γάλα της, έτρωγε και ραπανάκια. Και κάτι τέτοια. Για να την καλύψει το έλεγε. Κοίτα να δεις τώρα. Καλά της Μαριάνθης της ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Ή μάλλον από εκεί που δεν το ήθελε. Και τώρα δηλαδή λες να έχουμε γάμο με τον γιατρό. Μην έχουμε γάμο με τη Μαριάνθη και τον κλέαρχο. Καλά, άστα αυτά τώρα, να σου πω τα σοβαρά. Απόψε θα βγούμε με τον Αντώνη. Ραντεβού. Ξέρω εγώ, μωρέ. Είπε, θα με πάει εδώ δίπλα στον μπαράκι, λέει, να ακούσουμε αργεντίνικη μουσική. Ξέρω εγώ. Πρώτη φορά θα με βγάλει με δικά του λεφτά. Τι άλλο θα δω η γυναίκα. Εγώ βλέπω ότι εσείς λέτε, αλλά κατά βάθος αγαπιώσετε πολύ. Γιατί δεν δοκιμάζεις άλλη μια φορά μαζί. Έλα, μωρέ, Φόφη. Έχουν γίνει τόσα πολλά. Ναι. Τι γίνεται με την Αντιγόνη. Τι να γίνει, μωρέ, ξέρω εγώ. Ώρες, ρε Φοφάκη, τη λυπάμαι κι αυτή. Εντάξει, μικρή είναι, ο πρώτος της έρωτας, τι να πω. Αλλά ώρες, μου έρχεται να πάω να την αρπάξω και να τη αστάψω εκεί δυο χαστούκια, μα δυο χαστούκια που θα τα θυμάται για όλη της τη ζωή. Λες. Τι σου έκανε πάλι. Αυτό που ήθελες, μου είπε να χωρίσουμε. Ξέρω πως σου πονάει. Αλλά σκέψου ότι κάποια στιγμή θα τα αφήσεις πίσω σου. Δεν θα τα αφήσω πίσω μου, το ξέρω. Όλα ξεπερνιούνται κάποια στιγμή. Άκουσε με. Και στο τι κάνω. Δεν μπορώ να είμαι μακριά του. Το καταλαβαίνεις αυτό. Απολύτως. Άκου ρε Αντιγόνη, θα σου εξομολογηθώ κάτι. Κάποτε ήμουν πολύ ερωτεμένος με τη μητέρα σου. Το ξέρεις αυτό. Όταν παντρεύτηκε τον πατέρα σου, την ημέρα του γάμου, νόμιζα ότι η ζωή τελείωσε για μένα. Την ημέρα του γάμου περπατούσα στον δρόμο ολομόναχος και έκλαιγα συνέχεια. Εσύ έκλαιγες. Όχι μόνο έκλαιγα, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω κιόλας. Περπάταγα. Κάποια στιγμή βρέθηκα στην Ανάβησο. Κατέβηκα στην παραλία, ολομόναχος, και άρχισα να δουλειάζω. Ήθελα να πεθάνω εκείνη τη στιγμή. Ποτέ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να το ξεπεράσω και να τα αφήσω πίσω μου. Σε σημάδεψε όμως. Ναι, αλλά το ξεπέρασα. Δεν είναι τόσο εύκολο με τα λόγια. Ακόμα και τώρα το θυμάσαι. Άγγελε. Μπα, πώς από εδώ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η περιοχή, στο έχω πει. Είναι και αργία, δεν είχα τίποτα να κάνω και βρήκα την ευκαιρία να περάσω μια βόλτα. Α, πολύ ωραία. Να σας συστήσω, από εδώ η Ντόρα, από εδώ η Μυρτώ. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Μας συγχωρείς Μυρτώ, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε. Μας περιμένουν. Βολτίτσα. Ναι, το σηκώνει η μέρα. Πάντως χάρηκα πολύ που σε είδα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ. Άσε. Μην νομίζει η κοπέλα ότι τρέχει και τίποτα. Καλά, τι έπαθες τώρα ξαφνικά. Μην το παίρνεις τουρίστας. Διαφορετικά δεν θα μας σύστηνε εσύ τώρα η Μυρτώ. Ωραία, τι να έλεγα ρε παιδί μου. Από εδώ η φίλη μου. Τι να έλεγα, από εδώ το κορίτσι μου, η ερωμένη μου. Τι να πω δηλαδή. Αυτό είμαι και σένα. Η γκόμενά σου. Κοίτα, το τι είσαι για μένα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, μωρό μου.
Απλώς εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τι να πω. Δεν μου ήρθε. Έλα, βρε, μωρό μου. Μην χαλάσουμε τώρα τη μέρα μας γι' αυτό. Μα είναι αστείο, δεν το καταλαβαίνεις. Με βλέπεις να γελάω. Τη μια σου λέει να πάτε βόλτα. Την άλλη έρχεται στο μασκέ. Τώρα ήταν έξω από το σπίτι σου. Μήπως να την πάρουμε οικότροφο. Μα τι φταίω εγώ. Όχι, πες μου. Της δίνεις δικαίωμα, γι' αυτό είναι συνέχεια με στα πόδια σου. Της δίνω δικαίωμα. Ωραία, τι θέλεις να κάνω. Να μην τη ξαναμιλήσω. Δεν θα τη ξαναμιλήσω. Εντάξει. Πάμε τώρα τη βόλτα μας. Δεν έχω όρεξη για βόλτα. Να πας μόνος σου. Άρα τώρα. Τώρα! Μάλιστα. Τελικά είμαστε πολύ θερμόαιμος λαός. Ορίστε τώρα αυτά. Αρπαχτήκανε για τα καλά.